Λίγα μέτρα από το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στην Αλικαρνασσό, ο δρόμος θυμίζει αγροτική περιοχή. Το οδόστρωμα εμφανίζει τέτοια επιβάρυνση που το πέρασμα ενός αυτοκινήτου, πολύ δε περισσότερο μηχανής, αποδεικνύεται επικίνδυνο. Ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που το νερό της βροχής της έχει καλύψει, προκαλώντας άμεσο πρόβλημα σε οδηγούς που ενδεχομένως είτε δεν γνωρίζουν το σημείο, είτε προσπαθώντας να παρακολουθήσουν την πορεία τους, πέφτουν πάνω τους με το φόβο να καταστρέψουν τα οχήματά τους αλλά και να τραυματιστούν, να είναι άμεσος. Δίπλα σε έναν ακόμη αθλητικό χώρο, πιο σύγχρονο και πιο δημοφιλή, αφού φιλοξενεί μέχρι και αγώνες της εθνικής ομάδας μπάσκετ, η κατάσταση με τα μπάζαλα και τα σκουπίδια έχει και πάλι σπάσει ρεκόρ. Προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που εδώ, μια ανάσα από το στάδιο στα δύο ωράκια, καταγράφεται αυτή η εικόνα. Πλην όμως, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν στο να μεταφέρονται τα σκουπίδια και τα απορρίμματα, όχι μόνο μέσα στο δρόμο προκαλώντας προβλήματα, αλλά και ατυχήματα στους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και στις παρακείμενες κατοικίες. Στα δύο ωράκια, χώματα, στρώματα, πεταμένα έπιπλα αλλά και κοινά απορρίμματα συνθέτουν το σκηνικό που με τις βροχερές ημέρες μετατρέπεται σε εφιάλτη για τους οδηγούς που περνούν από το σημείο και δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν την ώρα που και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής διαμαρτύρονται ότι οι σακούλες και τα χώματα καταλήγουν όταν η βροχή είναι δυνατή μέχρι και τις αυλές των σπιτιών τους, ακόμη και σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το σημείο. Οι κάτοικοι της Νέας Αλικαρνασσού, όπως εξηγούν, νιώθουν εγκαταλελειμμένοι, καθώς βλέπουν καθημερινά τις ελλείψεις και αυτό τους προκαλεί εκνευρισμό και οργή. Αισθάνομαι όχι αλικαρνασσώτης. Να φύγω από εδώ. Τόσο πολύ. Τι να σου πω. Πολλοί παραμελημένοι την έχουν αφήσει στο έλεος Θεού. Πιστεύω τώρα με τις καινούριες εκλογές να βάλουν μυαλό ή να δώσουν λεφτά. Δεν ξέρω αν φταίει ο Καποδίστρας που μεγάλωσε και οι ανάγκες πληθύνανε και το προσωπικό λιγόστεψε. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει ο κάθε πολίτης. Αισθανόσαστε πάντως εγκαταλελειμμένοι? Αισθανόμαστε λίγο εγκαταλελειμμένοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι βρωμήσαμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε όπως είμαστε. Στο παραλιακό μέτωπο που καθημερινά κάνουν τον περίπατό τους μικροί και μεγάλοι, ο φωτισμός υπολειτουργεί. Ενώ πολλές λάμπες είναι ανύπαρκτες την ώρα που οι κατολισθήσεις από το Πρανές κατεβάζουν μεγάλες πέτρες με κίνδυνο να χτυπήσουν κάποιον περαστικό, ενώ και οι στήλες φωτισμού, σκουριανισμένες και παρατημένες όπως εξηγούν, μετατρέπονται σε αιστείες κινδύνου. Εκεί στον δρόμο που μένω εγώ έχει να περάσει σκουπιδιάρης ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Προχθές πέρασε, το έχω γράψει 14 Νοεμβρίου. Από τότε δεν ξαναπέρασε. Τις τελευταίες ημέρες με τις βροχές, ακόμη και απλά καθημερινά ζητήματα φαίνεται ότι απαιτούν πολλές οχλήσεις για να ικανοποιηθούν. Όπως στην περίπτωση μεγάλου δέντρου σε κεντρικό δρόμο της πόλης, που ρίχνει τμήματα των καρπών του στο πεζοδρόμιο, τα οποία απειλούν τους πεζούς. Ηλικιωμένες γυναίκες έχουν πέσει τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι κάτοικοι ήδη έχουν ενημερώσει τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, τα γραφεία της οποίας εδρεύουν 20 μέτρα από το σημείο. Πλην όμως μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει σπεύσει ή δεν έχει ενημερώσει τον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να κόψει τα επικίνδυνα τμήματα του Φίνικα πριν κάποιος πεζός τραυματιστεί σοβαρά. Προχτές έπεσε μια γυναίκα και πήγα και τη σήκωσα εγώ. Και γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Πήγαμε βέβαια και κάναμε παράπονα και μας είπαν ήταν προτεραιότητα, αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα. Τι επικίνδυνο, ό,τι άλλο, αφού πέφτουν κάτω οι άνθρωποι. Αρκετές φορές το έχουμε πει. Και λένε για ένα ανυψωτικό μηχάνημα, λέει, που έχει πρόβλημα. Δεν νομίζω, το είδαμε προχθές και στολίζανε εδώ πέρα το μηχάνημα.